Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, Χριστός μαζί σας. Καλησπέρα Dr. Κουμ, αληθώς ο Κύριος. Εμείς θα παρουσιάσουμε το κόμμα μας για να δείξουμε ότι δεν είμαστε κλόουν. Λοιπόν, γιατί μάσκες έπεσαν. Ξεκινήστε. Να ξεκινήσω. Θέλω να διαβάσω ένα ψηφοδέλτιο και θα ήθελα να μαντέψουν οι θεατές μας ποιο κόμμα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν θα πω τον τίτλο του κόμματος. Αυτό είναι. Θα μαντέψουμε. Θα δείτε άμα μαντέψετε ποιο είναι το κόμμα. Λοιπόν, ένα κόμμα που έχει διαγράψει από το λεξιλόγιο τη λέξη τιμιότητα. Κάπου σας πάει το μυαλό. Εμείς, λέει το ψηφοδέλτιο, έτσι, θα δώσουμε τη Θράκη στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε νομίζω που πάει η υπόθεση. Εμείς λέμε ναι στη Μεγάλη Αλβανία. Εμείς λέμε ναι στην Ένωση της Κύπρου με την Τουρκική Δημοκρατία. Κάτι για Ανάν, αν θυμάστε, που τώρα πάνε και τα αναμοχλεύουνε. Εμείς θα χαρίσουμε τα σπίτια στις τράπεζες για να μην σας τα πάρουνε. Τι μου θυμίζει. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Παρακαλώ, ναι. Πότε το δημιουργήσαμε το κόμμα? Εμείς δημιουργήσαμε το δικό μας το κόμμα, την Ψελαρού, αυτό, το 2015. Για τις εκλογές μάλλον του 2015. Πόσο μέσα, συνεχίστε. Λέμε ναι στις... Το 15 ή το 14 και ήταν το δημοψήφισμα. Λέμε ναι στις μόνιμες άδειες για τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Λέμε ναι στην κατάργηση των εθνικών συνόρων. Ναι στην κατάργηση του αφορολογίου, των συντάξεων, του στρατού, του οκτάωρ, του πενθήμερου, των συλλογικών συμβάσεων, της δωρεάν παιδείας, της δωρεάν υγείας και όλων των... των δικαιωμάτων των ιδιωτικών υπαλλήλων των ανέργων. Εργασιακά δικαιώματα μόνο σε δημόσιους και τραπεζικούς υπάλληλους. Όσοι έχουν απομείνει βέβαια. Τώρα τα χάσαν και αυτοί, ναι. Λοιπόν, αυτό το κόμμα λοιπόν θα μου λέγατε κάποιοι από εσάς ότι ή είναι το ΣΥΡΙΖΑ ή είναι το κυβερνών κόμμα, το οποίο έχει καταφέρει τα περισσότερα από αυτά. Και προσπαθεί για τα υπόλοιπα. Όμως ήταν η τίμια πολιτική κίνηση της Ψελαρού, του κόμματος των υποφαινόμενων. Λείπει άλλος ένας. Λείπει άλλος ένας. Τώρα είναι πολύ περισσότεροι όμως. Οι οποίοι θα υλοποιούσαν αυτά τα πράγματα, σας το είχαν πει. Και είπαμε να το επαναφέρουμε. Και τότε δεν μας ψηφίσατε γιατί είπατε ότι αυτά είναι εθνοπροδοτικά και απαράδεκτα και βγάλατε ακριβώς... Μοιράσαμε όμως πάρα πολλά σε όλο το νομό. Ναι, βγάλατε ακριβώς αυτούς που εφαρμόζουν αυτό ακριβώς το ψηφοδέλτιο κατά γράμμα. Γιατί εμείς κάναμε πλάκα. Μπράβο. Γιατί εμείς τότε κάναμε πλάκα. Μπράβο, η συγγεία μας. Τώρα δεν κάνουμε πλάκα. Τώρα το λέμε σαν σοβαρά. Μια και έρχονται οι ευρωεκλογές. Και ψάχνουν πάλι για τους εθνοσωτήρες. Ας μιλήσουμε για όλους αυτούς που κάναν αυτά που σας λέγαμε εμείς μια δεκαετία πριν. Δηλαδή... ποια είναι η διαφορά? Ναι, δεν... Εμείς λέμε ότι θέλουμε να φάμε. Δεν μπορώ να πεινάμε, θέλουμε να φάμε. Οι άλλοι σου λένε ότι σου δίνουμε. Βγήκε ο ακατανόμαστος εχθές και είπε για πρώτη φορά η ανεργία... πέφτει κάτω από τις 900.000. Έχεις δει και τη διαφήμιση του στον ύπνο, που μου λέγες ναι. Ότι μιλάει, λες και μιλάει για χώρα της Ελβετία, για την Ελβετία, μιλάει για την Ελλάδα. Μιλάει για άλλη χώρα. Εντάξει, η άλλη είναι άσχετη τελείως. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι σήμερα δεν δεχόμαστε ερωτήσεις, όχι, ούτε δίνουμε απαντήσεις. Απλά παρουσιάζουμε το κόμμα μας που ελπίζουμε σε κάποιες εκλογές ότι θα κατέβει, ναι. Θα μας στηρίξετε. Έτσι κι αλλιώς όλοι για να κατέβουν να το διευκρινίσουμε αυτά. Αν και τώρα χρειάζονται. Τώρα θεωρούμαστε απαρχαιωμένοι. Τώρα είμαστε απαρχαιωμένοι. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε καινούρια λίστα. Να βγάλουμε καινούρια λίστα. Καινούριο ψηφοδέλτιο. Να πούμε ότι. Δεν πρόκειται να κατεβούμε ποτέ ως κόμμα γιατί τα λεφτά που χρειάζονται για να κατεβούμε ως κόμμα δεν τα έχουμε. Εδώ στην έχω την απάντηση. Να πούμε ότι όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, η πολιτική. Πρέπει να έχουν απάνω τους χορηγούς τους. Να φοράνε μπλούζα ή μπουφάν με τους χορηγούς όπως φοράγαν στον Άσκα. Α, γι' αυτό φοράς. Πώς φοράω εγώ, ξέρω εγώ, την μπλούζα όταν πάω στο βουνό και κάνω προπόνηση, τα βιντεάκια μου γι' αυτά και έχω τους χορηγούς μου.
Έτσι και αυτοί. Οπότε και εμείς μπορεί να βρούμε ένα χωρικό μιας εταιρείας, κάτι οτιδήποτε και να κατέβουμε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Βασικά, ή μπορεί ναι. κάποιο να μας βγάλει για πατριώτες. Δηλαδή το κυβερνό. Το κυβερνό κόμμα να πει, όπα, κάτσε να τους χρηματοδοτήσω αυτούς. Δεν γίνεται τώρα. Θεωρώ ότι σε 10 χρόνια θα είμαστε τόσο πολύ χειρότερα, ώστε αυτά να θεωρούνται πατριωτικές θέσεις. Αυτά που μόλις σας διάβασα, θα θεωρούνται πατριωτικές. Ωραία, θέσεις. Και τώρα να πάμε στο άλλο θέμα, γιατί πολλοί μας κατηγορήσαν και τότε και τώρα ότι λέει εσείς φταίτε για όλα. Εσείς. Εμείς που. Εμείς οι δύο συγκεκριμένα. Που πάτε και δίνετε, ξέρω εγώ, ρίχνετε αυτό μέσα στην κάλπη, ή δεν πάτε, ή παρακινείτε άλλους. Και το ένα και το άλλο. Να τους εξηγήσουμε ότι. Ή το 41% γίνεται από αυτούς, γίνεται από τους άλλους, γιατί πάντα πρέπει να τα ρίξουμε σε άλλους. Για το 41% και για το κάθε 41%. Εγώ θα απαντήσω σαν Κώστας. Άμα αυτό το 41% ήταν από ένα πατριωτικό κόμμα, τι θα άλλαζε. Το ξέρουν ότι όταν θα μπω εγώ μέσα πρέπει να υπογράψω ένα χαρτάκι που λέει είμαι βουλευτής του νομού ΤΑΔΕ. Άμα παραιτηθώ, και παραιτηθεί και ο άλλος που θα είναι αναπληρωτής, πρέπει να πάμε σε εκλογές. Άρα υπογράφω ότι δεν θα παραιτηθώ. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι, είναι. Και να πούμε συγκεκριμένα και για τις ευρωεκλογές. Έχουμε, να πω ότι πέρσι, γιατί σήμερα κάτι σαν τα διάβαζα, αλυτικά, περάσαμε μια καινούργια ρυθμίση. Ήταν 705 οι ευρωβουλευτές. 705. 705 και γίνανε 720. Προσθεθήκανε για το 24 άλλοι 15. Πόσο ευρωβουλευτές βγάζει η Ελλάδα? Η Ελλάδα βγάζει, τώρα τα έχω από εκεί γραμμένα, τέλος πάντων, 21, βγάζει 21. 25. Βγάζει 21. Κάποιες χώρες θα πάρουν μπόνους 1-2 βουλευτές για να μοιραστούν οι 15. Η πρώτη χώρα είναι η Γερμανία. 21 στους 715. 21 στους 715. Πέστε μου εσείς 21 στους 715 τι θα κάνουνε. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Και να κάνανε. Και να ήταν 21 και να λέγανε όχι. Δεν το θέλουμε αυτό. Και τι έγινε. Αφού την απόφαση την παίρνει η Κομισιόν. Είναι έτσι δεν είναι. Κοίτα, δεν την παίρνει το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο απλά ψηφίζει για να πάρουμε τα ΕΣΠΑ, για να πάρουμε τα κονδύλια και έτσι κι αλλιώς. Είναι στα πλαίσια. Αν τα έχω διαβάσει σωστά, μπορεί πλαίσια, να διαβάζω άλλα. Ναι, ναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, τα κόμματα που βγαίνουν στην Ευρωβουλή σχηματίζουν συνασπισμούς. Οι συνασπισμοί αυτοί προωθούν τα συμφέροντα πιανής. Πιανού και πιουνού. Αυτού που έχει τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι ευρωβουλευτές τους έχει η Γερμανία 96, αν θυμάμαι καλά. Και ακολουθεί η Γαλλία. Έχω μια Γερμανία, πορεία. Γαλλία, μετά Ισπανία, Ιταλία είναι οι χώρες που θα κάνουν το κουμάντο. Έχω μια πορεία βασικά. Έχουμε φτάσει. Και γιατί αποφασίζει η Φοντερ Λάιν? Έχουμε φτάσει. Αφού δεν την έχω βγάλει εγώ. Είναι άλλο θέμα. Ούτε εσύ, ούτε ο κύριος που βλέπει. Αυτές είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία είναι χρήσιμη για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Η οποία κάνει και κουμάντο. Και για να το πιστεύουμε, αυτές τις καμάρες, ναι, ότι εμείς κάνουμε κουμάντο στην Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα λέμε στον εαυτό μας για να χαριατιζόμαστε. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι εγώ να πιστέψω στο γεγονός ότι θα μαζευτούμε όλα τα πατριωτικά κόμματα της Ευρώπης για να πάρουμε μια πατριωτική απόφαση για την Ευρώπη που έχει να κάνει, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, με την ΑΟΣ. Στην περίπτωση που το Πατριωτικό Κόμμα της Ελλάδας θέλει να φτιάξει την ΑΟΣ στο Ιόνιο και το Πατριωτικό Κόμμα της Ιταλίας θέλει να φτιάξει και αυτό την ΑΟΣ της Ιταλίας στο Ιόνιο και η ΑΟΣ της Ιταλίας τρώει την ελληνική ΑΟΣ όπως και γίνεται στο Ιόνιο, γιατί πρέπει το Πατριωτικό Κόμμα της Ελλάδας να στηρίξει το Πατριωτικό Κόμμα της Ιταλίας? Ας απαντήσω γιατί κάνεις λάθος. Όπως βγήκε και ο εγγονός του Βρυκόλακα, γιος του Βρυκόλακα, στη διαφήμιση του το διευκρινίζει. Αλλά δεν ακούνε ποτέ, δεν ακούνε τα ψηλά γράμματα. Και εμείς έχουμε ψηλά γράμματα, είναι από πίσω. Ποτέ δεν ακούνε τα ψηλά γράμματα. Τι λέει? Λέει, θωρακίζουμε τα σύνορά μας, που είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι δικά του. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι πατριώτες, που είναι τώρα στη Βουλή. Είναι. Δεν υπάρχουν πατριώτες στη Βουλή.
και εκτός Βουλής και να πούνε τι λέει αυτός ο Καραγκιόζης. Δηλαδή ποια σύνορα. Τι είναι αυτή η πατριώτες. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ που λέγομαι Βελόπουλος, Νίκη, οτιδήποτε αυτά και τον ακούω, δεν του λέω, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι λαθρομετανάστες που βρίσκονται στοιχείο αυτή τη στιγμή σε κάποια δομή μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Στείλ τους. Στην Ευρώπη δεν έχουμε σύνορα. Δεν μπορεί να το στείλει, γιατί θα σου πω πρώτον. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Πρώτον, αυτό το παραμύθι ότι πρέπει να βγάλουμε τις περηφάνειες και τις μπλα 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 ιστορίες και να σκεφτούμε τα συμφέροντα της Ευρώπης σαν σύνολο είναι πολύ ωραία στα λόγια, αλλά ουτοπία. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πολύ ωραία σειρά να τη δείτε. Τα συμφέροντα της Ιταλίας είναι ιταλικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι ελληνικά συμφέροντα. Αν δεν είχαμε συμφέροντα μεταξύ μας, τότε δεν θα κάναμε λόγο και για ΑΟΣ μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Θα είχαμε ΑΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κομπλέ. Όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, γι' αυτό έχουν φροντίσει φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί Ευρωπαίοι, να έχουμε φτιάξει τις συμφωνίες για το Δουβλίνο 2, 3, 23 ποιο είναι, που δεν επιτρέπει στις χώρες εισαγωγής να στέλνουν τους λαθρομετανάστες στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, παρά μόνο μέσα από συμφωνίες που έχουν γίνει πρόσφατα και οι οποίες μιλάνε για ηλίθιους, για ηλίθια μικρούς αριθμούς, δηλαδή τώρα να μου πάρει η Πολωνία 1.500 και 2.000 λαθρομετανάστες στη στιγμή που με βάζει τα στατιστικά της Eurostat, από τη Frontex, το... Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους αυτοί. Ναι, έχουν 18.000, έχουμε σαν Ελλάδα επίσημα 18.000 λαθρομετανάστες από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αυτοί που θα πάνε, ποιος θα τους πάρει. Πόσους έχουμε, το έχουμε δείξει, το έχουμε δείξει σε βίντεό μας ποιος θα τους πάρει. Αυτά είναι οι νέοι εργάτες γης. Αυτά, ναι, ναι, εντάξει, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το είπε ο Μπουμπούκος. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα γίνεται με χτένια. Κοροϊδεύουν τόσο πολύ τον Ευρωπαίο πλέον, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι βόδι έτσι κι αλλιώς. Είμαστε βόδι. Ωραία. Εγώ είμαι αρχιβόδι. Και να πιάσουμε όμως τώρα για το θέμα των ευρωεκλογών, να τους πιάσουμε έναν ένα. Τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει. Όχι μόνο 41%. Όχι, δεν είναι. Καταρχήν, δεν είναι, 41% είναι καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι ζώα όλοι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Όταν πιστέψανε στην κορονοπίσνα ότι ο βιαστής σου, ο δολοφόνος σου, γιατί μιλάμε για μαφιόζους, θα σε σώσει. Ναι, ναι. Θα είναι και ο σωτήρος σου. Είναι το σύνδρομο. Είναι πολύ λέγεται. Απλό, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορές. Αυτός που σου κόβει συντάξεις και τέτοια θα σου σώσει. Ούτε σε κόμματα, ούτε σε καταστάσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κόβονται κάτι 3 εκατομμύρια, τα οποία τα παίρνουν οι μέτεροι. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό χρησιμεύει. Το τι έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα το έχουμε δει και το τι έχει φτιάξει για τον Έλληνα πολίτη επίσης το έχουμε δει. Καθίστε και σκεφτείτε τι έχει γίνει. Αναλογιστείτε που έχουν πάει τα λεφτά που μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Αυτά τα δις, αφήστε τα δις πάει πια. Το δις σαν αριθμός. Τα δις σας αφού εδώ άλλος δεν ξέρει να κάνει πρόσθεση. Λοιπόν, λέει 56 δις χρωστάμε μόνο εμείς. Λέει 36 δις και 21 τα μαθηματικά, εκατομμύρια ναι, βγάζουν 50 τα καινούργια μαθηματικά τα οποία η αναγωγή σε αυτό ο που θέλει αυτιάς, ο ευρωβουλευτής. Ναι, τέλος πάντων. Όλα είναι πίσνα. Τα οποία την πίσνα αυτή γίνεται με δανεικά εις βάρος του κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν θα ξυπνήσει το κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δει ότι οικονομικά δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα, αν δεν γυρίσουμε σε βασικά πράγματα. Είχαμε φτιάξει και σημαία τότε. Τότε κουκουρούκου. Μπράβο. Τότε αυτή τη σημαία θα σηκώσουμε. Αλλά θα είμαστε από κάτω ήδη. Να πω σε όλα αυτά, να ξεκινήσω από. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πας να κάνεις την επιλογή σου και να ρίξεις μέσα στο φάκελο τους μαφιόζους, τους δοσύλλογους, αυτούς που τους αρχαιοκάπηλους που βγαίνει άλλος και λέει ξέρουμε ότι βάζαν άλλους να σκάβουνε χωράφια, τι να σκάβουνε, γιατί δεν ρωτάς εμάς που είναι στην περιοχή μας, γιατί δεν ρωτάει εμάς, δεν ξέρουμε πως κάναν τα λεφτά με τους αμφορείς. Τώρα για τα αρχαιοσύγια τα παίρνω, ποιοι άνοιξανε το... Με τον διοικητή της αστυνομίας τότε που χαθήκανε
πόσα από το χωριό, το μουσείο, το βασιλικό, κάπως έτσι λέγεται το χωριό εδώ πέρα στην Κορινθία. Πριν από κάτι αιώνες, το 80 τόσο. Κοίτα να δεις. Απλά τα φύλαγε ο άνθρωπος στο σπίτι του, ο Δρακουμέλ. Τέλος πάντων, και θα πάω να ψηφίσει σε αυτόν. Ωραία, θα πάω να ψηφίσει σε αυτόν. Το γιο εγγονό είναι αυτός. Ή θα πάω να ψηφίσει τον άλλον που ήρθε φυτευτός. Ανδρουλάκης τώρα. Ήρθε ο Ανδρουλάκης, ποιος τον ήξερε, ούτε η μάνα του, ήρθε ο Ανδρουλάκης να σε σώσει. Ο Ανδρουλάκης με το χρέος του Πασόκ στην πλάτη ήρθε να σε σώσει. Ήρθε ο Κασελάκης, ο ψαροκασέλας. Ήρθε ο ψαροκασέλας να βγάλει τα μπράτσα, ξέρω εγώ, να το παίξει να μου, φιτ και τέτοια που αγαπάει τον Τέιλορ και το σκυλάκι του και κάτι τέτοιες παπαριές που τον έστειλε η Σία. Μετά πήρα την άλλη τη Μοσχάρο που έβγαινε και έλεγε τρυπηθείτε η Κωνσταντοπούλου που το πες για αγωνίστρια να υπερασπιστεί τα θύματα από τα Τέμπη. Λες και αυτή δεν είχε υπογράψει το τρίτο μνημόνιο επειδή εμείς οι ψεκασμένοι, ο κύριος από εδώ έχει διαβάσει το πρώτο. Εγώ έχω διαβάσει το τρίτο και λίγο από το Σύνταγμα. Εμείς που δεν διαβάσαμε τίποτα στο σχολείο. Τέλος πάντων, αυτοί δεν ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Εκεί δεν είχαν κάνει τη μεγάλη μπίζνα που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους. Και αυτή τώρα και καλά πάνε να σώσει, να ζητήσει να μιλήσει για δικαιοσύνη, για τα θύματα. Η τρυπημένη που έβγαινε και έλεγε «Ελάτε να το κάνετε». Ή άλλοι κάτι πατριώτες που όταν κλείσαν τις εκκλησίες, το Νίκη και το Δεκανίκη, που ήτζαν αυτοί, που κλείσαν τις πόρτες και λέγανε να μπαίνουν οι γέροι με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Έπρεπε να κάνει τεστ ο άλλος για να μπει. Τεστ αυτή τη μαλαγία. Για να πάει η γριά να προσκυνήσει τους αιρετικούς. Ποιος άλλος. Ή ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος δεν έλεγε «Κλείστε τους μέσα». Στην κορονοπίσνα, να μην βγαίνουν οι γέροι, μην κολλήσουνε, μην κάνω λάθος. Και να κάνουμε τεστ για κάτι που δεν υπήρχε, για μια γρήπη. Τέλος πάντων, που αλλάξαν όλη την ιατρική. Οι άλλοι οι πατριώτες, οι Σπαρτιάτες που είχαν από πίσω τον άλλο καλά το φυλακισμένο, τον Κασιδιάρη που έλεγε να τους μαζέψετε στις πλατείες, λες και μίλαγε ο Χίτλερ, να τους μαζεύετε στις πλατείες όσοι μαζεύονται, να τους ελέγχετε η αστυνομία γιατί θέλουμε πιο πολλούς μπάτσους. Γι' αυτό πήραμε μπάτσου στην κορονοπίσνα, να τους ελέγχετε και να τους κάνετε τεστ. Ο δικηγόρος. Έτσι, ναι. Έβγαινε, μίλαγε αυτός. Και να πούμε και για τους πιο κάτω. Να πούμε και για τους πιο κάτω. Να πούμε για τον φίλο μας που τον έχουμε υποστηρίξει κιόλας. Τον Καζακή. Που έβγαινε και ήταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποψήφιος και λέει τώρα, άμα μπούμε να πολεμήσουμε από μέσα, τι άμα πάρεις ένα ψήφο, θα πολεμήσει εσύ από μέσα. Τους άλλους 719. Θα το δεχόμουν αυτό άμα έλεγε ότι θα πολεμήσουμε για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Κανένα δεν το λέει αυτό. Αυτό ναι, θα το δεχτώ. Να πούμε μετά για ποιον είναι, για τον Τουλούμπα. Για τον Τουλούμπα που βγαίνει και φωνάζει για εργασιακά δικαιώματα και τέτοια. Αυτοί που πουλήσαν όλα τα συνδικάτα που μου κάνανε γιορτή 17 Νοέμβρη ήταν, δεν θυμάμαι. Που είμαστε σε καραντίνα και καθόντουσαν σαν στρατιωτάκια με αποστάσεις 2 μέτρα μεταξύ τους. Αυτοί είναι οι αγωνιστές. Αυτοί θα αγωνιστούν. Που ήμουνα, γιατί εμείς είπαμε κάποιοι, ήταν όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τζίμις ο Πανούσης, είσαι αριστερά όπως μπαίνεις ή αριστερά όπως βγαίνεις. Κάποιοι ήταν αριστεροί που όλοι διοριστήκαν, πήγαν κάπου και στο Πολυτεχνείο και αυτά, γιατί εμείς δεν ξέχναμε, αριστεροί με δεξιές τσέπες. Γιατί όταν πηγαίναμε παλιά στις συγκεντρώσεις, φτάναμε μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία, γιατί έχω πάει, χωρίς να είμαι του κόμματος, απλά πήγαμε φίλους. Για το υποστήριζα αυτό που κάνανε και με τον πόλεμο της Σερβίας, θυμάμαι που είχα πάει, και φωνάζαμε ένα σύνθημα. ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Εμείς δεν πουλήθηκαμε, συνεχίσαμε να το λέμε. Ναι, αλλά εσύ είσαι φτωχός. Το δίκαιο του Ρόλεξ, που λέει και ο φίλος μας ο κύριος Σπύρος. Α, μπράβο, το διατάφτασε όλη την υπόθεση. Εδώ βάζει αυτό ο υφέρος. Υπάρχουν και από κάτω, άλλα μικρά. Εγώ σου λέω πατριωτικά. Όλα τα πατριωτικά έχουν μοιραστεί, έχουν μπει μέσα άτομα του Καρατζαφίρερ. Το λέγαμε και από τις προηγούμενες εκλογές. Που δεν είναι τυχαίος ο Καρατζαφίρερ. Κινεί τα νήματα. Για να έχουμε πολλά κόμματα. Το κόμμα είναι για να χωρίζει. Εδώ έχουμε κόμματα και τελείες. Για να χωρίσουμε την πρόταση. Γιατί δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, απλά πράγματα. Και έχει μπει τώρα, πάει, στηρίζει, λέει, η οικογένεια Κασιδιάρη τον Εφετζόγλου.
ο Εφετζόγλου που ήταν ο χρεωμένος, ο χρεοκοπημένος στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα κάνει business κάτω εδώ στην Πελοπόννησο και με φαρμακευτικές και τέτοια έχω ακούσει. Γι' αυτό το δικό μας πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά από αυτούς. Πώς θα προχωρήσει? Ήμασταν τότε 10 χρόνια μπροστά. Ήμασταν ή δεν ήμασταν, αυτά που λέγαμε. Γίνανε όλα, βάλουμε περισσότερα. Πώς κάνανε το γάμο του γκέι που το ψηφίσαν όλοι? Εμείς θα κάνουμε το γάμο να παντρευτεί ο αρχιεπίσκοπος, π.χ. ποιος θα είναι, ένας Μητροπολίτης. Με μια προβατίνα. Με την Καραμούζα. Και αντιβάλλει όπου θέλει, να ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Με την Καραμούζα. Τέτοιους γάμους. Τέτοια θέλετε. Καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Συνεχίστε. Τίποτα, δεν έχω να συνεχίσω τίποτα. Έχω να πω ότι μας έκανε πάρα πολύ μεγάλο καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε κάποιους πλούσιους πολύ πλουσιότερους. Έφτιαξε τη μεσαία τάξη. Αποκτήσαν όλοι αυτοκίνητα, ιστορίες και τέτοια. Είπαμε τα σκατά όλα την ίδια δρόμο. Και μας υποψήφι. Αυτό το πράγμα μας τύχησε μόνο 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε. Τζάμπα πράγμα. Δεν βγαίνει και ένας, ας πούμε από τους άλλους που το παίζουν, πατριώτες που το παίζουν αριστεροί, να πει ναι, θα βγω εγώ, ψηφίστε με. Θα βγω εγώ, επειδή είμαι αριστερός, είμαι δεξιός, είμαι οτιδήποτε. Και τι θα κάνω για να σβήσουμε τα χρέη, που είμαστε ακόμα σε μνημόνια για όποιος δεν το καταλάβει. Πάντα είμαστε επιτήρηση. Τι θα κάνω, θα πάρω τα χρέη των κομμάτων. Του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι αυτός να το πει? Δεν υπάρχει. Ή που είναι η καλή μας εκκλησία. Να πει εγώ θα βοηθήσω. Αλλά ποιοι αυτοί οι μασχοφόροι εκδικητές? Βασικά με τους νόμους που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή και τις διεκτίβες που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητα σαν χώρα είναι... δεν μπορώ να σκεφτώ. Το έχουμε κάνει, ανεξάρτητα σαν χώρα. Ναι, σε όλα. Γιατί πολύ απλά έχουμε υπογράψει ότι έχουμε πολλές στην εθνική μας κυριαρχία. Και χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια ευρώ, το ξαναλέω, είναι 40 χιλιάρικα για κάθε Έλληνα. Είναι ή δεν είναι 40 χιλιάρικα? Ναι. Άμα εγώ κάνω παιδί, το παιδί μου γεννιέται με 40 χιλιάρικα χρέος. Το οποίο δεν θα ξεχρεώσει ποτέ, γιατί η οικονομία μας είναι τρίχες. Μα δεν μας λέει και ένα απλό πράγμα. Δεν έχουν καταλάβει και ούτε θέλουν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το χωνέψουν, γιατί είναι καλή καρέκλα και το βόλεμα του Έλληνα. Σε οποιοδήποτε θέση υπάρχει. Φτιάχτηκε μια τάξη. Αυτή η τάξη που έχει φτιαχτεί δεν μπορεί να καταλάβει ότι η χώρα του είναι υποκατοχή. Είχαμε πάντα, είχαμε παλιά τη χούντα των συνταγματαρχών, τώρα έχουμε κοινοβουλευτική χούντα. Είτε θέλουν να το χωνέψουν είτε όχι, χούντα έχουμε. Όταν σου κόβει τα δικαιώματα είναι χούντα. Ελευθερία υπάρχει και δημοκρατία σε μια χώρα όταν γίνεται δημοψηφίσματα, όπως κάνει π.χ. η Ελβετία. Εμείς ένα δημοψήφισμα κάναμε, που πήγαμε και εμείς και ψηφίσαμε, και το όχι το κάναμε ναι. Η Ιρλανδία για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε 500 δημοψηφίσματα. Ναι. Γιατί τα 499 λέγαν όχι. Μόλις έγινε το ναι, εκείνο το δημοψήφισμα ήταν έγκυρο. Γιατί δεν είχαν πάρει... Αυτή είναι η δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν είχαν πάρει τις δημοκρατικές διαδικασίες του προδότη του Τσίπρα. Εγώ που μπορώ πήγε να έδωσε το όνομα τότε, εσύ τα έλεγες, έδωσε όνομα μεταξύ δύο χωρών. Κανονίσανε την πίσνα. Ναι, κανονίσανε το όνομα μεταξύ... που δεν έχει γίνει παγκοσμίως. Ναι, μια διμερή συμφωνία την οποία την κάναμε και καλά ντάμπ σφραγίδα, την δώσαμε στον ΟΗΕ. Που όποιος θέλει και βγει και μακάρι να βγει, όπως και αν το λένε εμείς θα τον υποστηρίξουμε, μπορεί να την ακυρώσει. Οι Σκοπιανοί την κάνανε, ακυρώσανε, τελείωσανε. Οι Σκοπιανοί την ακυρώσανε. Αυτό που θέλουν να πάρουν το πήρανε και την ακυρώσανε και την δύσκολη. Δημιουργή συμφωνία είναι. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι σκατά σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Και συγγνώμη για το λέξεις, όχι για το σκατά. Λοιπόν, ψηφίστε αυτόν που θα σας βολέψει. Ψηφίστε αυτόν Ψελαρού. Που θα σας γεμίσει την τσέπη. Ψηφίστε αυτόν που θα σας φτιάξει ένα διαμερισματάκι. Γαμίστε τα εθνικά θέματα και τις Όπως λέει και εδώ στο τέλος. Το σύνθημά μας τότε έλεγε Ψελαρού,
Εμείς στη Βουλή, εσείς στην Ψωλή. Για να τι δεν καταλαβαίνετε. Για να μπορεί το κράτος να αποφασίζει ακόμα και για το πόση ζάχαρη και καφέ θα πίνετε την ημέρα. Εδώ, γεια σας. Εδώ αποφάσισε τι ώρα θα βγαίνουμε. Γεια σας. Ότι 7 η ώρα θα πηγαίνουν για ύπνο σαν τις κότες. Καλά, αυτό ήταν, πώς το λένε... Υγειονομική χούντα. Ήταν ειδική και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και... Ναι, ειδική της κατολογίας που μετρούσαν τα λίμματα. Μη που ένας δεν κάθεται σε ένα τραπέζι να απαντήσει. Μη λες σκατολογία, είναι μια προσβολή για τα σκατά, για τα σκατά εκτελούν μια διεργασία. Τα ίδια γίνεται και με τα σκατά τώρα, ό,τι και σκατά να ρίξεις στη λεκάνη. Ίδιο άρωμα θα έχουν. αυτό είναι και η κάλπη. Έχεις πάει παστρουμά, θα μας μυρίζει. Ό,τι, και πάλι θα μυρίζουν. Ό,τι και να ρίξεις, δεν αλλάζει κάτι. Σκατά είναι. Το ρίξεις μέσα στην κάλπη. Καλή επιτυχία σε όλους. Τέλειος. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Ναι, τους αθληνοζωτήρες, μην τους ξεχάσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Να πάμε ψηφίστε να σωθούμε. Άντε. Καλή Ανάσταση. Αμήν και πότε.